Και νεύρα και άρχισε να δώσει οδηγίες, λίγα πράγματα σε ιδέες στο πινακάκι του. Στην επίθεση μια συνεργασία του Λοντζέσκι με τον Παπαπέτρου. Ο Λοντζέσκι ο οποίος ξέφυγε αρχικά, ο Παπαπέτρου για τρεις. Τους πίσω. Ο Ιαν Μουγιούκας είναι νέο πρόσωπο. Και το μοναδικό. Ωραία σκαστή. Γρήγορο λέει από τον περίοδο, ο Ρικ Πιτίνο δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στον Λεκάβιτσους. Μαζί με Γκίστ Παπαπέτρου και Τόμας και Λοντζέσκι. Για τρεις ο Τόμας. Θα χρειαστούν. Και ο Παναθηναϊκός που επιστρέφει στην επίθεση για να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Παπαπέτρου ξανά! Παπαπ! Δυόμιση λεπτά ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Παπαπέτρου για τρεις. Λεκάβιτσος. Τόμας πήρε από τον Λιθουανό. Ο Βουγιούκας περιμένει τον Λεκάβιτσους. Ακόμη 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπαπέτρου για τον Βουγιούκα με αυτό το σουτάκι από τα 4 μέρη. Ο Παναθηναϊκός τώρα με Τόμας, Καλάθη, Λοντζέσκι, Παπαπέτρου και Βουγιούκα. Ο Λοντζέσκι για να γίνει ψήφιο. Κιλ Πάτρικ απέναντι στον Καμπάσο. Ξεκινά όπως και στο πρώτο μάτς ο Τέιλορ στον καλάθι. Για τρεις ο Παπαπέτρου ελεύθερος. Άσχημο να προσπεράσει. Ο Λοντζέσκι με τον Παπαπέτρου έχει τον Ράντολφ μπροστά του. Θέλει να πάρει την τελική γραμμή. Χρησιμοποιεί το κορμί του. Μέρα 5-0 για την ισπανική ομάδα. Ο Καμπάτσο τώρα πάνω στον καλάθι. Καλάθι. Μόλις βγήκε ο Βουγιούκας φάνηκε και η διαφορά μέσα στο καλάθι αμέσως. Με τον Αγίο να βάζει 4 στη σειρά. Καλάθι εις έξω ο Τόμας από την κακή άμυνα του. 13 πόντους. Για να δούμε πώς θα κλείσει. Πήρε ο Γκίστ, περιμένει τον Λάγκφορντ, αλλά επιλέγεται το ποστάρισμα του Βουγιούκα με την προσποίηση στον Αγιόν. Και έχει πάρει περισσότερα τρίποντα από δίποτα, αλλά το γεγονός ότι μάζεψε αρκετά επιθετικά rebound και έδωσαν πολλές δεύτερες ευκαιρίες στην προηγούμενη περίοδο. Γι' αυτό την έβαλε μέσα στο παιχνίδι ξανά. Ο Βουγιούκας απέναντι στον Αγιόν προστατεύει την μπάλα με το κορμί του και νικάει τον. Ψάχνε σχεδόν δύο παιχνίδια. Χρήστο. Μόλις ζήτησε αλλαγή ο Ιαν Βουγιούκας. Ετοιμάζεται και ο Μίτογλου για πρώτη φορά. Λάγκφορντ ξεφύγει από τον Κοζέρ ελευθέρω. Να έρθει το τρίποδο του Ρούντι. Ο Παναθηναϊκός πάντως αντιμετωπίζει αρκετά πιο θαραλέ και πιο έξυπνα τον Ταβάρες απόψε. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον του παιχνιδιού. Ο Κιλπάτρικ για τρεις. Ό,τι συμβεί πρέπει να συμβεί γρήγορα γιατί θα γίνει φάουλ. Καλάθης, Τόμας για την ισοφάριση. Παγιών και ο Ταβάρες δηλαδή. Ο Λοντζέσκι προσπαθεί να φύγει από την πίεση του Φερναντέθ. Ο Λάγκφορντ παίρνει την επιλογή που του δίνει ο Παπαγιάννης. Δημιουργεί χώρο για τον εαυτό. Και φαντάζομαι ότι μόλις τελειώσουμε τη μετάδοση θα βρω και ποια ήταν η τελευταία φορά που...